Με την πάροδο του χρόνου, πολλοί διάσημοι έχουν συλληφθεί, έχουν μπει στη φυλακή ή ακόμα έχουν περάσει χρόνια στη φυλακή. Κατηγορίες για απαγορευμένες ουσίες ή αλκοόλ έως ακόμη πιο σοβαρά αδικήματα. Σχεδόν όλες οι διασημότητες αυτής της λίστας έχουν αφαιθεί ελεύθεροι και έχουν δείξει μεγάλη μεταμέλεια. Έχουν εργαστεί για να γίνουν καλύτεροι άνθρωποι και πολλοί παραδέχονται ότι η φυλακή τους βοήθησε πολύ σε αυτό. Πάμε να τους δούμε. Η πρωταγωνίστρια του Melrose Place, Emily Kane, ξεκίνησε τη δεύτερη ποινή της μετά την κατηγορία ότι οδηγούσε υπό την επίρρεια ουσιών το 2010. Η Amy εξέτησε προηγουμένως 3 χρόνια φυλάκιση με την κατηγορία της ανθρωποκτονίας με όχημα και της επίθεσης. Αλλά το εφετείο αποφάσισε ότι η πρώτη της ποινή ήταν πολύ επίκη. Η Amy λέει ότι η πρώτη της φορά στη φυλακή την προετοίμασε σίγουρα για τη δεύτερη θητεία της πίσω από τα κάγκελα, αλλά τώρα φοβάται για το μέλλον των παιδιών της. Σε συνέντευξή της είχε πει: «Όταν μπήκα τελευταία φορά, δεν είχα ιδέα τι γινόταν. Δεν ήξερα πραγματικά πώς λειτουργούσαν τα πράγματα και πώς μπορείς να ζητήσεις πράγματα από ορισμένους αξιωματικούς. Έχω τεράστιο φόβο αυτή τη στιγμή ότι τα παιδιά μου θα με ξεχάσουν. Δεν θα είμαι σπίτι μέχρι ο μεγαλύτερός μου να γίνει 18 και ο μικρότερος στα 16. Δεν μπορώ καν να το σκέφτομαι αυτό». Ο Justin Bieber συνελήφθη κάποτε για αγώνες ταχύτητας και οδήγησε υπό την επίρρεια ουσιών στο Μαϊάμι. Παραδέχτηκε στην αστυνομία ότι κάπνιζε απαγορευμένες ουσίες και είχε πάρει φάρμακα με ιατρική συνταγή. Ο Justin κατηγορήθηκε για οδήγηση υπό την επίρρεια, αντίσταση στη σύλληψη και οδήγηση χωρίς έγκυρη άδεια οδήγησης, οδηγώντας τον σε 24 ώρες φυλάκιση. Ως μέρος μιας συμφωνίας, ο Justin ομολόγησε την ενοχή του για απρόσεκτη οδήγηση και αντίσταση στη σύλληψη. Έκανε μια δωρεά $50,000 σε μια φιλανθρωπική οργάνωση νέων και δεσμεύτηκε για 12 ώρες συμβουλευτικής διαχείρισης τιμού, καθώς και παρακολούθηση ενός προγράμματος που διδάσκει για τον αντίκτυπο της οδήγησης υπό την επίρρεια μέθη στα θύματα. Η χρηματική ποινή τελικά καταργήθηκε. Το 2008, η Chloe Kardashian συνελήφθη για οδήγηση υπό την επίρρεια και έλαβε εντολή να παρακολουθήσει μαθήματα εκπαίδευσης για το αλκοόλ. Όταν έχασε τα μαθήματα, παραβίασε την αναστολή της και καταδικάστηκε σε 30 μέρες φυλάκιση. Το ταξίδι της πίσω από τα κάγκελα, καταγράφηκε στο Keeping Up with the Kardashians, κατέληξε να μείνει μόνο 3 ώρες υποκράτηση λόγω συνωστισμού και αφέθηκε ελεύθερη. Η Paris Hilton συνελήφθη για οδήγηση υπό την επίρρεια το 2006. Αρκετούς μήνες αργότερα, καταδικάστηκε σε τριετή αναστολή για μαθήματα εκπαίδευσης για το αλκοόλ. Αργότερα το ίδιο έτος, παραβίασε την αναστολή της και καταδικάστηκε σε 45 ημέρες φυλάκιση. Μετά από μόλις 4 ημέρες πίσω από τα κάγκελα, ο δικηγόρος της μπόρεσε να την επανατοποθετήσει σε κατοίκον περιορισμό για τις επόμενες 40 ημέρες, λόγω ιατρικής κατάστασης. Δυστυχώς, την επόμενη μέρα κλήθηκε στο δικαστήριο, όπου της δόθηκε εντολή να εκτίσει την ποινή της μέσα στη φυλακή. Αφού επέστρεψε στη φυλακή, εξέτησε τη μισή ποινή της και αφέθηκε ελεύθερη λόγω καλής συμπεριφοράς και συνωστισμού. Η Λίτσεϊ Λόχαν δεν είναι άγνωστο ότι περνά χρόνο στη φυλακή. Όλα αυτά τα χρόνια έχει συλληφθεί για κλοπή, οδήγηση υπό την επίρρεια και κατοχή απαγορευμένων ουσιών. Φυλακίστηκε για πρώτη φορά το 2007, για μόλις μία ημέρα, αφού ομολόγησε την ενοχή της σε 2 κατηγορίες, ότι ήταν υπό την επίρρεια ελεγχόμενης ουσίας και ζήτησε να μην αμφισβητηθεί η οδήγηση υπό την επίρρεια αλκοόλ. Το 2011 εξέτησε επίσης ποινή, αφού καταδικάστηκε σε 30 ημέρες φυλάκιση, επειδή παραβίασε την αναστολή τόσο στην υπόθεση της επίρρειας ουσιών, όσο και σε μια υπόθεση κλοπής κολιέ. Όταν ήταν 16 ετών, ο Mark Wahlberg χτύπησε ένα Βιετναμέζο με ένα ραβδί με αποτέλεσμα να χάσει τις αισθήσεις του. Την ίδια μέρα, χτύπησε ένα δεύτερο Βιετναμέζο που είχε ήδη χάσει ένα μάτι στη σύγκρισή του στο Βιετνάμ και τα δύο αδικήματα κρίθηκαν απρόκλητα. Αφού ομολόγησε την ενοχή του και για τις 2 κατηγορίες, καταδικάστηκε σε 2 χρόνια φυλάκιση αλλά κατέληξε να εκτίσει μόνο 45 μέρες από αυτή την ποινή. Ο βραβευμένος με Όσκαρ δεν είναι άγνωστο για τις βίαιες εκρήξεις που βγάζει, πολλές από τις οποίες οδηγούν σε προσαγωγές, ωστόσο μόνο ένα περιστατικό τον οδήγησε πίσω από τα κάγκελα. Το 1987, ο Σοπέν καταδικάστηκε σε 60 ημέρες φυλάκιση, αφού γροθοκόπησε έναν επιπλέον στο πλατό της ταινίας του Colors, ενώ βρισκόταν σε αναστολή από 2 προηγούμενες επιθέσεις. Ευτυχώς για αυτόν, υπηρέτησε μόνο ένα κλάσμα εκείνου του χρόνου, χάρη στην τότε σύζυγό του, Μαντόνα, που δεν άσκησε κατηγορίες για οικογενειακή βία. Σπουδαίες προσωπικότητες έχουν κάνει τα δικά τους λάθη. Εσείς έχετε κάποιο άτομο με ανάλογη εμπειρία? Γράψτε τα σχόλιά σας, κάντε εγγραφή στο κανάλι μας και μην ξεχνάτε να πατήσετε το καμπανάκι που βρίσκεται δίπλα από το κουμπί της εγγραφής για να ειδοποιήσετε όταν ανεβαίνει καινούριο βίντεο. Ευχαριστούμε πολύ!